Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η κυπριακή ομάδα Αραχνόπια, η οποία έλαβε πρόσφατα παγκόσμιο βραβείο από την NASA, θα παρευρεθεί το Σεπτέμβρη στην εκτόξευση διαστημικής αποστολής, ύστερα από πρόσκληση που έλαβε από την Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος. Και είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Δανός, είναι πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Διαστήματος. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Εμάς λίγο έξω από την πραγματικότητα μας ακούγονται όλα αυτά και μας φαίνονται όλα αυτά. Το μόνο σίγουρο είναι μας φαίνεται κάτι πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό και για την Κύπρο μας. Πείτε μας λοιπόν περί τίνος πρόκειται ακριβώς. Μας κάνει πολύ περήφανος αυτή η ομάδα. Το όνομα της Αραχνόπια νίκησε στην Κύπρο στον διαγωνισμό NASA Space Apps Challenge του 2015. Βλέπουμε και πλάνα λοιπόν. Θέλετε να μας εξηγείτε και λίγο τι είναι αυτό που βλέπουμε στα πλάνα μας. Εδώ βλέπουμε την ομάδα η οποία δουλεύει με το drone, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε αραχνόπια, διότι είναι και αράχνη και μέλισσα ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι μια κατασκευή δηλαδή που κλήθηκαν να φτιάξουν τα μέλη της ομάδας. Τι ακριβώς είναι? Η ομάδα ζητήθηκε να λάβει μέρος σε κάποιες προκλήσεις και διαλέξανε αυτή τη συγκεκριμένη προκλήση, δηλαδή να φτιάξουν ένα ρομποτικό σκάφος, να το πούμε, αυτόνομο, αυτά που λέμε drone σήμερα, το οποίο και περπατάει και πετάει. Και έτσι είναι το πρώτο σκάφος drone το οποίο μπορεί να πετάξει στο διάστημα. Και έτσι θα είναι βοηθός στους αστροναύτες, στον διαστημικό σταθμό, για να μεταφέρει εργαλεία μπρος και πίσω. Επειδή αναφερθήκατε σε διαγωνισμό, ποιος προκήρυξε αυτό το διαγωνισμό? Ήταν παγκόσμιος διαγωνισμός? Ναι, ο διαγωνισμός είναι παγκόσμιος, είναι διαγωνισμός της NASA. Της ίδιας της NASA. Και είχε γίνει σε 135 πόλεις παγκοσμίως και στην Κύπρο μας, στη Λεμεσό. Και πόσες ομάδες έλαβαν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό και πήραμε τέτοια διάκριση? 950 ομάδες. 950 ομάδες και πήραμε το πρώτο βραβείο. Η μικρή μας η Κύπρος πρώτη. Έχουμε τέτοιες διάνοιες, είναι μόνο Κύπροι σε αυτή την ομάδα ή είναι ξένοι? Η ομάδα... Αν έχουμε τέτοια μυαλά, πραγματικά μπράβο μας και δεν τα ξέρουμε. Πραγματικά έχουμε ταλέντα στην Κύπρο. Ναι. Και γι' αυτό υπάρχουμε σαν οργανισμός, για να προωθούμε αυτά τα ταλέντα, διότι πιστεύουμε στους νέους επιστήμονές μας. Και η συγκεκριμένη ομάδα, το ωραίο αυτής της ομάδας είναι ότι έχει μέσα Κύπριους, Ρουμάνους, Σέρβους και Ουκρανούς. Είναι άτομα τα οποία ζουν εδώ στην Κύπρο? Ναι, μονίμως. Είναι ερευνητές? Είναι ερευνητές και είναι και σήμερα εδώ μαζί μας. Α, είναι εδώ τα παιδιά. Μακάρι να είχαμε χρόνο εδώ να τους, χώρο να τους φέρουμε όλους εδώ. Λοιπόν, και παίρνουμε αυτό το βραβείο από την NASA. Από εκεί και πέρα τι? Έχει προσκαλέσει η NASA την ομάδα να πάει τώρα στο Cape Canaveral, στο Kennedy Space Center, για να παραστούν σε εκτόξευση μη επανδρομένου σκάφους και να βραβευθούν εκεί. Και θα είμαστε εμείς στο πλευρό τους σαν οργανισμός, θα πάμε και θα έχουμε συναντήσεις με στελέχη της NASA για να χτίσουμε μια συνέχεια. Αυτή είναι μια αρχή. Λοιπόν, τι μπορεί δηλαδή να ζητηθεί από τη μικρή Κύπρο να κάνει και τι είδους συνεργασία μπορεί να είναι αυτή, κύριε Δανέ? Καλό παράδειγμα τώρα που από τόσες ομάδες διαλέξανε τη δική μας ομάδα, διότι είχε μια καινοτόμα ιδέα. Μια ιδέα η οποία πραγματικά μπορεί να υλοποιηθεί, να χρηματοδοτηθεί και να είναι σε αποστολή του Διεθνής Διαστημικού Σταθμού. Να είναι δηλαδή μονίμως στο Διαστημικό Σταθμό. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μου πείτε και τι κάνει ο οργανισμός γενικότερα, έτσι, και επειδή βλέπω τα παιδιά και λυπάμαι πάρα πολύ πραγματικά που δεν μπορούμε να τους έχουμε έτσι εδώ να μιλήσουμε, είναι και πολύ, πόσα άτομα ήταν σύνολο? Συνολικά 11 άτομα και έχουμε σήμερα μαζί μας τους 5. 11 άτομα. Τα παιδιά όντως αυτά θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους για το εξωτερικό? Πραγματικά. Θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους για συνεργασία με το εξωτερικό. Ναι. Σκοπός μας είναι τα ταλέντα που υπάρχουν στην Κύπρο να τα κρατήσουμε, να μην έχουμε αυτό που λέμε brain drain, να φεύγουν τα ταλέντα της Κύπρου, διότι δεν βρίσκουν απασχόληση και πρόκληση σε ψηλές τεχνολογίες σε αυτόν τον τόπο. Αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε. Αυτό κάνει ο οργανισμός. Πληρώνονται και όλα αυτά τα παιδιά με αυτό το βραβείο? Όταν παίρνουμε ένα βραβείο, τι εννοούμε? Ότι δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να παίρνεις ένα βραβείο από την NASA, αλλά έχει και κάποιο κέρδος για την τσέπη, ας πούμε, αυτών των παιδιών? Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν είχε χρηματικό έπαθλο. Θα είχε από εδώ και πέρα. Θα είχε από εδώ και πέρα. Χρηματοδότηση, κονδύλια κτλ. Και αυτό είναι που φέρνει πλέον και οικονομικούς πόρους, όχι μόνο στην ομάδα, αλλά και μια συνέχεια για τον τόπο. Στην υψηλή τεχνολογία του τόπου.
Μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτό το τομέα, κύριε Δανέ? Αυτός είναι ο στόχος μας και σε συνεργασία με πολλά υπουργεία στην Κύπρο και με πολλούς οργανισμούς και φορείς. Ναι. Καλή ώρα τώρα η ΣΥΤΑ ήταν ο στρατηγικός υποστηριχτής αυτής της προσπάθειας. Θα επενδύσουμε στον τομέα αυτό για να έχουμε μια συνέχεια με ουσία. Λοιπόν, έτσι ολοκληρώνοντας, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε? Ότι η Κύπρος πραγματικά μπορεί, έχει τα ταλέντα και μπορούμε να πετύχουμε και να είμαστε υπερήφανοι. Αυτή η ομάδα μας κάνει υπερήφανους σαν Κύπριους. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα περιμένουμε τα νεότερα από Σεπτέμβριο, δηλαδή, βεβαίως, σε σχέση με την NASA. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε